Όλοι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αριθμός κρουσμάτων του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά, μετά τη συγκράτηση που έχουμε όλοι μας, υπάρχει αισιοδοξία, κυρίως το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε να ανεβαίνει η καμπύλη, σταμάτησε η επιθετική άνοδος, η οποία ήταν ο μεγάλος κίνδυνος. Γιατί αν είχαμε μια σφοδρότητα στην αύξηση των κρουσμάτων στα νοσοκομεία, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Ελπίζω και ελπίζουμε όλοι μέσα στις προσεχείς 2 εβδομάδες να έχουμε ένα θετικό δείγμα, δήλωσε στον Αντένα και την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Χαράλαμπος Γόγος. Όπως είπε ο κύριος Γόγος, το γεγονός ότι η πολιτεία αποφάσισε να πάρει τέτοια μέτρα και δεν το αποφάσισε από μόνη της, το αποφάσισε μετά από πρόταση των ειδικών, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε τι έχουμε δεξιά και αριστερά μας, την Ιταλία και την Τουρκία, όπου βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε όλοι σε ένα καζάνι που βράζει. Η Ελλάδα είναι ακόμα λίγο απ' έξω. Δεν έχουμε μπει στο καζάνι για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό και ελπίζω να μείνουμε απ' έξω. Αυτό γίνεται μόνο με την απομόνωση, την αύξηση απόστασης μεταξύ των πολιτών. Ο τρόπος για να αποφύγουμε τον συγχρονισμό είναι να μείνουμε στο σπίτι μας. Δεν είναι μεγάλο το κόστος να μείνουμε στο σπίτι μας, ακόμα και για ένα μήνα αν χρειαστεί, για να μην μπούμε σε αυτή την κόλαση που έχουν μπει οι γειτονικές χώρες. Είναι μια μεγάλη επιδημία, πήρε εκτάσεις απρόσμενες. Κανείς μας δεν το περίμενε. Το θέμα της ανοσίας είναι κάτι που είναι ζητούμενο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς συμπεριφέρεται ανοσιακά ο ιός. Υπάρχει πιθανότητα προς το τέλος της επιδημίας, όταν αρχίσει η καμπύλη και πέφτει προς τα κάτω, να συμμετέχει σε αυτό και η ανοσία που αναπτύσσεται τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο όσο και στην κοινότητα. Αυτό θα παρεμποδίσει την περαιτέρω διασπορά, πρόσθεσε.